Το παιχνίδι ενός μικρού παιδιού με τον γκάζι στην κουζίνα του διαμερίσματος της οικογένειας ενδέχεται να οδήγησε στην τραγωδία με 12 νεκρούς στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα βρέφος, ενώ 4 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η γυναίκα βγήκε από το διαμέρισμά της με τα παιδιά της ηλικίας 2 και 3 ετών και άφησε πίσω της ανοιχτή την πόρτα. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα από τις σκάλες. Πήγε προς τα πάνω. Η σκάλα λειτουργήσε σαν καμινάδα. Οι ένικοι δεν είχαν το χρόνο να αντιδράσουν. Στην πολυκατοικία, ένα παλιό νεοϊορκέζικο τούβλινο κτίριο με 26 ορόφους, οι αρμόδιες αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 6 παραβιάσεις ασφαλείας. Μεταξύ αυτών και έναν σπασμένο ανιχνευτή καπνού στον πρώτο όροφο. Πρόλαβα να δω μόνο τους Αφρικανούς που μένουν στον δεύτερο. Το ένα από τα παιδιά τους είναι νεκρό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής διέσωσαν 12 ενίκους του κτηρίου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και τεράστια σε μια από τις φωνικότερες πυρκαγιές στη Νέα Υόρκη. Έλαβαν μέρος πάνω από 160 πυροσβέστες και διασώστες.